Κυρίε και κύριοι, μικρά παιδιά, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Παιδιών τη Πίστα. Ένα επεισόδιο που ηχογραφείται ζωντανά. Ένα επεισόδιο με κέφι, μπρίο, χαρά. Οι μήγυνε κοπέλε, άνδρε με ομπρέλε, πυροτεχνήματα, special λεφέ, χιλιάδε κομπάρσου και το παλέτο του φώτη μεταξόπουλου. Και φυσικά εμένα, τον Πέτρο Κυπουρόπουλο, τον κομφερασιέ τη καρδιά σα. Ένα Είναι λαϊκό παιδί κομφερασίε. από την άρχουσα τάξη. κάσε να σα παρουσιάζω τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο και τον Τίμο. Κουρεμένο. Μαλάκα τα γράψει όλα αυτά. 100%. <χει> γιατί ο άνθρωπο πραγματικά, εγώ απορώ ότι δεν, δου, όχι, δεν δουλεύει. 100% δεν δουλεύει. Κάθεται και ασχολείται με το Facebook, με το WhatsApp, να στέλνει μηνύματα, να, να λέει πίζω δεν έχω χρόνο, να ταξιδεύει, να γράφει τα intro και τα outro του. Να βλέπει και... τρενάκια, να πηγαίνει βλέπει... και να βλέπει τρενάκια. Για, <laughs> σα... για να... σα... σα... εσά τα σα... <laughs> κάνω όλα. Για εσά τα κάνω όλα, απαράδεκτοι άνδρε. <laughs> τι κάνατε. Α, <laughs> σε κράζουμε εδώ πέρα έτσι. Ναι. Για πε μα, μικρέ Σέλντον. Πώ είναι, Αν να, δεν ξέρει το Σέλντον, συγγνώμη. Ε... Δεν ξέρω, ρε. Έχω... σε πληροφορώ το Big Bang Theory. Είναι μία από τι τέσσερι-τρει σύρε που έχω δει ολόκληρε. <laughs> Μετά το Maning High Castle. Και... Όχι, δεν το έχω τελειώσει. <ΡΟ> μετά το, το τέτοιο να λέει, το, το, της Ελλάδος, τα παιδιά και το δόγκανο. Το δόγκανο, και, καλά εννοείς. Και, και, το ρετυρέ, και το ρετυρέ. Και το ρετυρέ. Και το ρετυρέ, παιδιά, το έχω δει όλο. Το έχω δει όλο, το έχω δει όλο και συνέχισα με μικρομεσαίους. Θες <σχει> να σου πω fun fact για το ρετυρέ. Βεβαίω. πεθαίνω. Στο, στο ρετυρέ, στο intro, εκεί πέρα που δείχνει πού είναι το ρετυρέ. Είσαι από το Χίλτον. Ναι, εκεί που δείχνει λοιπόν πού είναι το ρετυρέ. Ναι. Μένει θεία μου. Αλήθεια. Α, μου το έχει πει αυτό. Ναι, ναι, μου το έχει πει αυτό. Rat... Έτσι. Επίση έχει θείε παντού ο τίμο γιατί μένει εκεί η μία του θεία Η άλλη του θεία μένει εκεί πέρα που μένω εγώ. Είναι εδώ στο λικαβιτό. Δεν ξέρω τι καταγίνεται με αυτή την οικογένεια. Δεν για ποιο λόγο, Γιατί έχω πολλού θείου, μάλλον. Μάλλον. Οπότε όταν του λε τη στιά σου. είναι πια. Δεν πια να πια κανεί. Κιάνει ακριβώς Γίνεται χαμό. Λοιπόν, τα νέα σας. Πώς περνάτε στη ζωή σας. Πολύ ευχάριστα που είχαμε να σε ακούσουμε δύο εβδομάδες σχεδόν γιατί μας έβαλες να γράψουμε το, το καπάκια δύο επεισόδια. Α, τι μπράβο, φίλε, ωραία, ναι. ναι, το είδαμε. Σε τρενάκια. Ε, βέβαια. Εί είμαι, όταν είσαι nerd, είσαι nerd. Πρέπει να το υποστηρίζεις 360. Δεν γίνεται. Τι είμαι nerd και ξέρω εγώ τι, την Παρασκευή είμαι στο... Steel, ξέρω εγώ τι έχει μείνει. Στον παραόντα και το κέμι. Ποιο δεν στείλω, αλλά κάποιον παραόντα. Τι είναι αυτά που λέει. Ρε πόσα χρόνια έχεις να βγεις έξω. Τι είναι αυτά. Πάνω από δεκαετία. Τι είναι τον παραόντα και το τεστίλ. Ορίστε, ο άλλος δεν τα ξέρει καν. Ο άλλος δεν τα ξέρει καν, ναι. Ήταν όταν ήσουν ένα μικρό στήμο, ήταν μαγαζιά που πηγαίναμε και βρίσκαμε γυναίκε. γυναίκες. Ο... Όταν πλασόντα ένα πράγμα αυτό. Ναι, Εμείς πηγαίναμε όταν εσύ ξεκινάς. τα ναρκωτικά. Α, είχε ναρκωτικά. Το πλασόντα, ναι, κάτι, κάτι ψηλά, κάτι γινόταν. Κάτι Α, εκεί και αυτό λέγοντα ε, Πλασόντα. Ναι, έπαιρνε τα, τα κουμπάκια συν σόδα. Α, οκ, okay, εντάξει. Πολύ καλό. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά σε σχέση με την τελευταία φορά που τα πάμε. Να κάνω την ερώτηση να, 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 να με τι ασχοληθήκατε. Ε, Θε να πει τα σχόλια. Τα σχόλια θα τα πούμε ποτέ. Θα τα πούμε, κάτσε. Ρε, να... Α, να τα πούμε λες πρώτα, ε. Ελά. Ναι, μην πει τα, τα, χρόνια πολλά που σου, που σου γράψανε στο, στο Facebook. Περιμένετε, γιατί κόπηκε το σήμα εδώ. Ποιο σήμα, σα ακούμε κανονικά εμεί. Το ξέρω. Απλά φοράω κάτι ακουστικά ε, που δεν θυμάμαι πια. Α, δεν, δεν, δεν θέλω να πω ποια μάρκα είναι. Όχι, μην κάνει διαφήμιση. Ε, αυτό, ε ό, αυτό άμα, ακριβώς. Περίμενε, μα πληρώνουν. Όχι, ελπίζω να μας πληρώσουν κάποια μέρα. Αν μας πληρώσουν, ευχαριστώ. Ε, ναι, και κλείνουν για κάποιο λόγο αυτόματα που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και εκνευρίζομαι. αλλά τέλο πάντων. Ε, κάνουν μνιούτ βασικά. Οπότε, πού είχαμε μείνει. Ναι, Αν σχόλια θα διαβάσουμε. Ωραία, άντε, να ξεκινήσουμε με σχόλια. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πάρα πολλά σε σχέση με την, με την προηγούμενη φορά. Ε, Πώ δεν είχαμε επισκόδια. πάρα πολλά. Δεν ρε. Έχουμε δύο επεισόδια να πούμε. Ναι, δεν είχαμε πάρα πολλά. Είχα, ναι, είχαμε ε... τα, τα σχόλια για, το, για τα επιτραπέζια που έδειξε ο κόσμο ενδιαφέρον και λογικά, λογικά κάτι θα πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε και πάνω σε αυτό το ε, θέμα, ναι, ναι. στα επόμενα. Σε, ξεκινάω με σχόλια από Spotify και YouTube. Εκεί λέω δεν είχαμε πολλά. Μέχρι να Α. πάμε στο Facebook, μετά μετά αρχίζουν άλλα, άλλα και άλλα. Οπό. Ε, υπάρχει λοιπόν... ακόμα το Facebook. Συγνώμη, ε, Spotify και YouTube. Μπαρδών. Ναι. Στο Facebook υπάρχει και είναι μέχρι πρώτη ήταν η βασική μας... Πλατφόρμα. Και, και πλέον υπάρχει και Instagram κυρίε και κύριοι πάμε. Όπου εκεί θα, ανεβάζουν, θα ανεβάζουμε Φωτογραφίες του Πέτρου Με, με, τα, με τα τρενάκια του με τα <laughs> Θα είναι subscription only fans. <laughs> είναι <laughs> το κανονικά. πρώτο βήμα μες το only, το only fans. Λοιπόν, σας διαβάζω ένα γρήγορο σχόλιο από το YouTube που λέει ο φίλος Σιράκ 1976. Άκουσα το προηγούμενο που ο Τίμος αναφέρει ότι το πρώτο Silent Hill δεν ήταν αυτό που περίμεναν όταν το έπαιξε με τους φίλους του και άρχισαν να παίζουν FIFA. Θα μπορούσατε να αναφέρετε και το κοινό σε σχόλια και μηνύματα τα παιχνίδια που δεν ήταν όπως τα περιμένατε ή που δεν ξέρατε τι να περιμένετε. Καλή συνέχεια. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, αυτό είναι ωραίο θέμα. Α το κάνουμε ναι. θέμα αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα το Παχνίδι κάνουμε για... section. Ε, Α, κάθε φορά να λέμε και ένα παιχνίδι που δεν. Που... Yes. Που... yes. Όχι, λε, λέω να, να, το κάνουμε, να, να το κάνουμε. Να το κάνουμε section και να το ονομάσουμε That's what she said. Δεν ήταν αυτό που περίμενε. <laughs> Τι μαλάκα είναι αυτό. Περίμενε. Έχω και κανονικό. Κάτσε να το βρω, να το βάλω. Ορίστε. Αυτό. Και μετά το επόμενο είναι ποιο το κάνει καλύτερα. Ψηφίστε. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε στα σχολεία από το Facebook. και όντω είχαμε πολλά. Ε, για να πούμε το εξή. Ε, ε, ο φίλο της Χαλκίδη αναφέρει Δημόπουλα. Το Ορφαία και η Αριάδνη είναι ένα φανταστό το αντίστοιχο. Ναι, εντάξει, και... μην μη, 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 μη το, μη το πει καν το υπόλοιπο. Ε, ο τη ο ο Χαλκίδη δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει από το να κάθεται εκεί πέρα και να ψαχουλεύει το, 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 τα, τα λάθη που βάζω επίτηδε σε κάθε podcast. Α βρει Αν και άλλο ναι. κανένα Αντί να δουλεύει, έτσι. Ναι, ε, ναι, τώρα, αντί να δουλεύει. Αντί να δουλεύει. Και ο Νότσο Χαλκίδη θα έπρεπε να δουλεύει αυτή τη στιγμή γιατί δούμε... περιμένουμε πράγματα. Νομίζω ότι ο Νότης επειδή έχει τελειώσει ό,τι δουλειά είναι να κάνει, ε, κάθεται και ασχολείται με άλλα πράγματα και τι περιμένει του άλλου να ολοκληρώσουν και αυτοί τα δικά του project, έτσι ώστε να ξαναμπεί πάλι στο παιχνίδι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, διαβάζω το επόμενο σχόλιο του Νότη, το οποίο λέει το εξή. Για να μην λέτε ότι μόνο τον κράζω, οφείλω να δώσω του αγωνιστικού μου χαιρετισμού στο Δημόπουλα ω ένα ακόμα κάτοχο Ατάρι Τζάγκουαρ. Αυτό δεν το ήξερα, για τον ε, Καρδούλα, όχι, καρδούλα. Όχι, λοιπόν, σύντροφε Δημόπουλα, δεν ήσουν ο μόνο κάτοχο του συμπαθού ελουροϊδού στην Ελλάδα. Εδώ είναι το ζουμί. Πιθανότατα όμως να ήσουν ο μόνος που το αγόρασε full price και δεν το απέκτησε με κουπόνια από το έθνος. <laughs> Παιδιά! Δηλαδή πραγματικά, από μόνο χειροκρότημα. What the, fuck, what the fuck έδινε το έθνος Jaguar με κουπόνια. Ε, για να το λέω, νότιστα μάλλον θα γινότανε. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό, δεν ξέρω. Εγώ, Δε, εγώ, δεν ξέρω, το έχω πάρει καμπάρι. Το λέει. Ε, ξέρεις, η πλάκα είναι ότι από ένα σημείο και μετά νομίζω πρώτη γυμνασίου, ίσως και μπορεί να ήταν και δημοτικό. Έπαιρνα τι δευτέρες έθνο λόγω του Εθνοσπορ. Ε, αλλά καθένας... προφανώς πρέπει να ήταν πολύ νωρί, πολύ παλιότερα. Ε, νομίζω ε, ότι ο, ο Νότης μπορεί να μας πει και τι άλλα πράγματα έχει πάρει με κουπόνια από εκεί. <laughs> <laughs> καλά, κανονικά πω, αυτό... γάμο, τα θέματα είναι αυτό. <laughs> <laughs> Λοιπόν, συνεχίζει ο ψηλός λέει: Δυστυχώ 4-5 παιχνίδια κατάφεραν να αποκτήσει όλα και όλα. Γιατί εκείνη τι εποχέ προ-Internet και Amazon έπρεπε να γυρίσει όλη την Αθήνα για να βρει μαγαζί να έχει έστω και ένα παιχνίδι τζάγκουλα ξεχασμένο σε μια αγωνία. Καλά, Οπότε, ναι, όχι... γιατί δεν έδιναν με κουπόνια τα παιχνίδια, γι' αυτό <χαι> <χαι> έκανε, Μάχα, γι' αυτό έτσι. είχε δύο δύο-τρία. Οπότε όχι μόνο το AVP δεν το έπαιξα ποτέ, αλλά τα παιχνίδια που έφαγαν το 90% του χρόνου μου ήταν τα Sensible Soccer και NBA Jam. Δύο κατά τα άλλα διάσημοι τίτλοι που όμω παίζει και οι δημιουργοί του να μην θυμούνται ότι βγήκαν για Jaguar. Παρ' όλα αυτά, το ότι τερμάτισα το Doom στο χειριστήριο Γκουμούτσα τη κονσόλα το θεωρώ ακόμα και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα παράσημά μου ω gamer. Wow... Ε, Λοιπόν, ο, ο Σκουλικάρης, ο Αντώνης, έχει κάνει, σχολιο... έχει κάνει σχολιά μάλλον, ε, τα μισά από αυτά είναι σχόλια γκρουπιτή ή ε, και γράφει, αναφέρατε τόσες φορές τον Νότιζε το μεταξύ που πήγα και ξαναγόρασα το Red Dead Redemption 2, το χαμόνο σε PlayStation, για να ευχαριστηθώ ένα super guide που μου έχει κάνει δώρο ένας φίλος που δουλεύει στη Rockstar. <laughs> Θα χερά χεράκι εδώ για τον Κυπουρόπετρο, αλλά σέβομαι το PG-13 του PG το γκρουπ. PG-13 του γκρουπ από πού και σπου. Ποτέ δεν είχε. Έλατε. Εμ, λοιπόν, επίση, ο, George, ο Γιώργο Μπολέτη έχει γράψει. Ακόμα θυμάμαι να βλέπω στα περιοδικά User και στη συνέχεια PC Master τα εμβληματικά εξώφυλλα του κουτιού του Gabriel Knight 1 και μετά του 2, καθώ και τι φωτογραφίε από τα review του. Και να φαντάζουν στο μυαλό μου τόσο τρομακτικά, παρόλο που ήταν Point and Click Adventure Games. Φυσικά, ο χρόνο που μεσολαβούσε μέχρι να τα παίξω, σε συνδυασμό με την ανυπομονησία και τη λαχτάρα που είχα. Βλέποντα τι φωτογραφίε από τα περιοδικά, με στο μυαλό μου τον τρομακτικό κόσμο που με περίμενε. Ε, αναφέρει επίσης ότι είναι ε, ε, λάτρης των ε, κλασσικών Adventures και των, ε, των FMV, ε, των σειρών Gabriel Knight και Tex Murphy, ε, ε, και φυσικά τη θαυμαστή Αξεπέρασης θα Sierra κτλ. Γράφει επίσης, γιατί είναι λίγο μεγάλο το σχολείο του, για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο το Not of all Fairy Tales Have Happy Endings, The Rise and Fall of Sierra Online, γραμμένο από τον Ken Williams, ιδρυτή της Sierra, μαζί με τη γυναίκα του Ρομπέρτα. Μια εταιρεία σταθμών στην ιστορία του Gaming, επίση παιδιά. Δεν το ήξερα, το έψαξα ε, και μου φάνηκε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έχω βάλει στη λίστα μου. Ε, οπότε ελπίζω κάποια στιγμή να, να όντω να το πάρω. Ε, υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ εκεί πέρα έξω στο YouTube. Ε, το, το, το ξέρεις αυτό το κανάλι, το No Clip. Βέβαια. Ναι, Ή ναι, ήμουν νομί... και στο Patreon κάποτε. Ήσουν στο Patreon, ναι. ναι. Ε, έχει ψηλό εξαφανιστεί αυτό τελευταία, έχω την αίσθηση, αλλά θυμάμαι ότι είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη Σιέρα και μίλαγε, για το ζευγάρι η, η, Williams. Οπότε νομίζω ότι όποιο θέλει να το ψάξει ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ε, ευκαιρία να απλά να πω εδώ. Υπάρχουν δύο, δύο κανάλια. Είναι το No Clip το ένα και το People Make Games το άλλο τα οποία είναι εκπληκτικά, έχουν, βγάζουν, έχουν βγάλει τέλο πάντων κατά καιρού υπέροχα ντοκιμαντέρ. Ε, οπότε για σας που αρέσκεστε να παρακολουθείτε πρα, βίντεο, τα βίντεο στη δουλειά, ξέρω εγώ, στον δρόμο, οπουδήποτε, ε, σχετικά με την ιστορία των video games, είναι πάρα 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 πολύ ενδιαφέροντα. Ε, και μάλιστα ο φίλος ε, Γιώργος γράφει να κλείσω λέγοντας πως και εγώ είμαι, είμαι ε, κάτοχος του θρηλυκού 3DO το οποίο δουλεύει κανονικά μέχρι και σήμερα. Θυμάμαι να βάζω τον πατέρα μου να πάμε από τη Λάρισα στο Βόλο για να βρούμε ένα συγκεκριμένο μαγαζί εκεί, ώστε να μου αγοράσει το πανάκριβο τότε 3DO. Ποιο 3DO όμω, το Panasonic ή είχε, νομίζω ήταν οι δύο-τρει που βγάζαν 3DO. Δεν ήταν μόνο η, 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 Panasonic που ήταν το πιο γνωστό. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο, αλλά στη χώρα μα πρέπει να έχει έρθει τη Panasonic. Νομίζω. Είχε να, νομίζω. έρθει επίσημα κιόλα. Δεν το πιστεύω αυτό. Ε, το θυμάμαι γιατί, believe it or not, είχα κερδίσει ένα βίντεο game για 3DO. Νόμιζα από πως είχες, και... είχες, βρει κουπόνια για 3DO Είχα <laughs> κερδίσει ένα, ένα, βίντεο game για 3DO, το οποίο το πήρα φυσικά και το έβαλα να μην πω που δεν είχατε να το κάνω. Πούμε. Είχε, είχε ένα μαθητή μου πάντως θυμάμαι 3DO, ο οποίος oh, ήταν oh. ναυτικό ο πατέρας του και το είχε φέρει από το εξωτερικό. Ε, είχε, οι περισσότεροι. Μετά ξεκίνησε στα τρενάκια. Τι ε... εννοεί. Specify τρενάκια. Δεν είχε, δεν είχε τι να το κάνει. Λοιπόν, επίση. <laughs> πολλά, πολλά, πολλά πράγματα μπορούμε να ρωτήσουμε τώρα πάνω σε αυτά τα σχόλια με τα τρενάκια και το δεν είχε τι να το κάνει. Λοιπόν. Αλλά πήγαινε παρακάτω καλύτερα, γιατί θα γίνει όντω α-rated <laughs> uh <laughs> το, το podcast. Ε, λοιπόν, έχουμε διάφορα επίση. πώ uh, που έχουν παίξει στο, στο group μα στο Facebook. Από όλα αυτά θα κρατήσω ένα, έτσι να αναφερθούμε λίγο γιατί μα έδωσε μπόλικη τροφή για σκέψη. Είναι ένα σχόλιο που έκανε ο του Κώστα για Kickstarter και γάτε. Εσεί ασχολείστε καθόλου με επιτραπέζια, και αν ναι, ποια θα προτείνατε στο community να δοκιμάσουν. Ε, ναι, αφήνω τι γάτε απ' έξω. Γιατί... Τι γάτε. Γάτες, τα <χάτ>, τετράποδα Έχ, που κάνουν τραφέα γάτα. Αν είχε Facebook, θα έβλεπε ότι στο. Πώ το λένε, στο group πώ θα φω... μια φωτογραφία για να ξεκινήσω το θέμα, πώ θα μια φωτογραφία με ένα Kickstarter επιτραπέζι που μου ήρθε πρόσφατα, στο οποίο είχε κατσικωθεί απάνω η Lego, η γάτα μου, η μία από τι γάτε μου. Α, οκ, οκ. Okay, okay. Αυτό νόμιζα ότι υπάρχει Kickstarter για γάτε, όπου ήταν νέα, νέα, νέα bridge, ξέρω εγώ, στο Kickstarter. Όχι, εντάξει, είπαμε. Ε, Τέλο πάντων, έχει γίνει μια, μια φοβερή κουβέντα εκεί. Ε, για όσου δεν την έχετε πάρει χαμπάρι και σα αρέσουν τα επιτραπέζια, μπορείτε να πάτε να, να τη ρίξετε μια ματιά, παίζουν φοβερέ προτάσει και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έχει νόημα να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Ενώ, ναι, ναι σε να κάνουμε, κάνουμε, το να, πιστεύω κάνουμε πιστεύω κάτι. Μήνα. Ναι, το, εγώ το μόνο επιτραπέζιο που έπαιζα κάποτε ήταν το PC. Έλα, ξαναπέ, ξαναπέστο. Το PC, desktop, PC, επιτραπέζιο υπολογιστή. Πόρε, πώ πω! Ε, ούτε ε, σαν τρομπόν δεν βάζω. Δηλαδή, ε, πραγματικά. Δε, δεν ξέρω πώ να αντιδράσω εδώ, συγγνώμη. Δηλαδή, ήταν το χειρότερο που έχει πει ποτέ. Ε, Έλεο. Προσπαθ, προσπαθώ, προσπαθώ, προσπαθώ. Προσπαθώ για το καλύτερο. Λοιπόν, ναι. Ε, απλά με αφορμή αυτό το, το σχόλιο να πω ότι έχω σταματήσει να. Δεν ξέρω για σένα ρεσικό. Φαντάζομαι ότι ακόμα συνεχίζεις και υποστηρίζεις παιχνίδια στο Kickstarter, επιτραπέζια Όχι έχω... όπω παλιότερα. Γιατί έχω Έχει. γεμίσει επιτραπέζια στο σπίτι τα οποία μαζεύουν σκόνη. Παρόλο που ε, με τη γυναίκα που παίζουμε πάρα πολύ, δηλαδή μα αρέσει. Δεν είναι ότι δεν ασχολούμαστε καθόλου, αλλά το παρακάναμε κάποια στιγμή και πλέον δεν. Ε, μια το τα έχω ίδια. κόψει. Μια Τον, τα... Τα, ίδια. τα επιτραπέζια δεν παίζουν μία φορά πολλά από αυτά και μετά δεν μπορεί να ξαναπέξει. Όχι. Όχι ρε. Όχι. Το αντίθετο θα έλεγα. Αν, είναι ένα αν το επιτραπέζιο είναι κάρτε με ερωτήσει, ε, προφανώ κάποια στιγμή θα τι μάθει όλε. Εκτό αν Ενώ κλούντο ή κάνα τέτοιο. Έχουν έκανα... ξεφύγει τόσο πολύ τα επιτραπέζια σε επίπεδο σχεδιασμού που θυμίζουν πάρα πολύ καλοφτιαγμένα video games. Έτσι. Δηλαδή ε... είναι πολύ μπροστά το πόσο. το τι μηχανισμού έχουν εισάγει στα επιτραπέζια πλέον και με τη βοήθεια τη τεχνολογία πολλέ φορέ. Που είναι πραγματικά αριστούργητο ορισμένα από αυτά. Δηλαδή, μπορεί να κολλήσει πάρα πολύ άσχημα. Αρκεί να σ' αρέσει το storytelling, έτσι. Δεν, δεν πυροβολεί κανέναν συνήθω. Θέλω να σου ε, εξηγήσω, ε, Τιμό. Σκοτώνει κάποιον, κάνει κάτι. Σκοτώνει, σκοτώνει. Μακροπρόθεσμα σκοτώνει. Πολύ κόσμο. Αλλά Ανατινά, εντάξει. Ανα, ανατινάζει. Ε, ανάλογα το επιτραπέζιο. Άμα χρειαστεί, θα ανατινάξει κιόλα. Αυτό, τίμου, αυτό είναι η φασέλα. Τιμω, επειδή σε βλέπω με άγριε διαθέσει, για πε μα πουλάκι μου, τι έκανε αυτό τον ε, καιρό. Έπαιζα Call of Duty, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Έλατε. Και ήταν και μικρό. Ναι, έχω δει ότι η καμπέρι του είναι γύρω στο οκτάρο, ο έτσι. Ούτε καν, τίποτα. Ξεκίνησα Παρασκευή και Σάββατο πριν είχα τελειώσει. Πάτκιουτ. Ναι, το ξεκίνησα κι εγώ, αλλά βαρέθηκα στο πρώτο μισάωρο και δεν έχω παίξει παρακάτω. Θα, θα το παίξω όμω, θέλω να δω πώ είναι. Εγώ θα ασχοληθώ μαζί του το, το Σαββατοκύριακο τώρα που μα έρχεται. Και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε στου φίλου ότι το επόμενο επεισόδιο τη επόμενη εβδομάδα είναι αφιερωμένο στα Call of Duty, με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου. Ναι, νομίζω ότι ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Ακριβώ. Ε, Τι μου, μια και το πιάσαμε το θέμα για πέσα, έκανε τίποτα άλλο αυτέ τι μέρε. Έβλεπ... Όλε αυτέ τι μέρε. Έβλεπα Monk. Α, μιλάμε για όλε αυτέ τι μέρε. Ναι, Ξέρετε, Monk, το παλιό. Ναι, ναι, το παλιό. Αφού σου είπα, τελείωσα το site. Και βλέπω τώρα μόνο κόλλες στη σεζόν. Με αυτό τον τύπο α... που, που, που δεν πατάει στα κενά ανάμεσα στα πλακάκια και τέτοια. Που θέλει οι γραμμέ να είναι ευθείε και όχι διαγώνιε. Ναι, που ναι, ναι. τέτοια ναι. θέματα. Ε, είδα τα τρία πρώτα επεισόδια του Αυστραλιανού Office. Α, τα δω κι εγώ. Μαλάκα, δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Μεγάλη μαλακία. Δηλαδή, έλεο. Ναι, ε, 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 είναι πολύ, πολύ κακό. Ναι. Ε, ε, ναι. Είδα το πρώτο επεισόδιο του Shrinking σωστά. Και, και, εγώ το είδα αυτό. Μαζί τα έχουμε κάνει. Κοίτα να δεις, συγκάτοικη. Μα, μαζί τα φάγαμε. Τα μαζί τα, φάγαμε. Ωραία ε, σειρά το έτσι. shrinking να πούμε στον κόσμο, πάρα πολύ Α, ωραία. Μάει. πολύ ωραία. Τα, η δεύτερη σεζόν είναι επίσης πολύ ωραία. Με τον Harrison Ford να κάνει κλασικά τα ίδια πράγματα που κάνει σε κάθε ταινία νομίζω. Ναι, είναι, είναι. Ο Χάρισον Φόρτ παίζει το Χάρισον Φόρτ, νομίζω. Ε, από παλιά no. το έκανε αυτό, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρο. Ναι, είναι σαν τον Παπακαλιάτη κι αυτός. Και σαν τον Χάρι Ρώμα. <laughs> ένα, ένα από αυτά. Ε, αυτό. Μάλλον το έχει και το όνομα. Είναι ο Χάρη και ο Χάρισον. Ε, τώρα το ναι, δες. μάλιστα. Φιγάζει να δηλαδή. τον άφησε αύ, να μιλήσει πολύ. Είδε. Το παράκανε. Δικό ε, <laughs> μου παιδιά. Sorry. Αυτά. Τι άλλο. Ε, δεν νομίζω κάτι άλλο να θυμάμαι. Και είδα πολύ YouTube, νομίζω. Αυτό κάνω. Είδε πολύ ο... YouTube. Τι είδε στο YouTube. Τι εννοεί. Πλέον το παίζει να βλέπω περισσότερο YouTube από την Netflix. Ε, κάτι ε, συγκεκριμένο Amazon. ή γενικώς ε, ψωλάρισμα. Γενικά, γενικά. Ψολάρις. Browsing, στο, browsing στο YouTube. Α, okay. οκ. Πώς, πώς έλεγες τα no clip και όλα αυτά. Ε, και mm. ακόμα παραπάνω. Βαθύ, βαθύ, βαθύ YouTube. Βλέπεις και αυτό να είναι που γαυγίζεις στον δρόμο και είχε έρθει και στην Ελλάδα. Τον ISO speed το όχι ρε. Αυτό, ναι. αυτό, αυτό Αυτός δεν βλέπετε Βλέπω όμως Πολλές φορές Όλους αυτούς που εμφανίστηκαν Να πάνε να, να το πούνε για yeah, είμαι youtuber <laughs> Αυτό είναι ακόμα χειρότερο ε, 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 Αυτό είναι ακόμα χειρότερο Και επίσης είναι όλοι αυτοί που παίρνουν το budget Από τις διαφημιστικές οπότε... Ναι 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 να βρούμε, mm -hmm. να βρούμε έναν διαφημιστή να του τα πούμε αυτά, να τα διευθετήσει ναι. λίγο τα θέματα. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό, αυτό. Αν ξέρετε κανέναν, υποδείξτε τον. Εν τω μεταξύ, ρε, εσείς, με αφορμή αυτό που λέει ο τίμω. μου έστειλε. Ε, θα μπορούσα να πω φίλο μου, κανονικά με αυτό που μου έστειλε, μόνο φίλο μου δεν είναι. Ένα link κάποιου, ε, ναι. ο οποίο είναι προφανώ, παίζει σε όλε τι πλατφόρμε. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώ επαγγέλλεται, αλλά είναι ένα τύπο, ξέρω εγώ, κύκλο Έλληνα. Έλλινα. Επίσης δεν θυμάμαι το όνομά του. Κυκλοφορεί με κάτι λαμποργίνι. Ε, είναι υποτίθεται, ξέρω εγώ, mail, αλφα-μέλ, ματσο-μαν. Το προφίλ του τύπου, ε, έχω λεφτάρες, ε, η γυναίκα μου θέλω να είναι γκομενάρα και ήσυχη να μην μου τα σπάει. Και ε, έχω... Τι, τι έγραφε τις προάλλες σε κάποια φάση. Του είχαν πάρει, όχι, του είχα πάρει το δίπλωμα. Έχει κάνει μια εγχείρηση και τα λοιπά και έχει δώσει στη γυναίκα την οδηγή, τη και Πώς ο τύπο. Είναι, είναι, από αυτού που σου λένε ρε παιδί μου ότι ξέρει το στυλ. Ε, άκου να δει, άμα δεν σε θέλει. Ε, Klein Mine, εσύ είσαι καλύτερο. Ε, Μπορεί να έχει όποια θε. Και αυτού τους life coaches. Έχουν αδέχεια, προκύψει πολλοί πολύ τέτοιοι. Ναι, αλήθεια. Αυτό, αυτό είναι η, η μισή τέτοια. Το μισό TikTok και το, τα μισά shorts στο YouTube. <Ρι> 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 Όντω, το, και το μισό TikTok είναι τέτοιοι δεν έχω επαφή με την ελληνική πραγματικότητα καθόλου ε, και έχω ε, εκπαιδεύσει τους αλγορίθμους να μου δείχνουν αυτά που με ενδιαφέρουν. Βασικά Φρενάκε. αυτό έχει κάνει, Φυσφάσι. γιατί... <χω> γιατί και στο εξωτερικό <χω> παίζουν πάρα πολύ αυτοί. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, από κάπου το κλέψανε και αρχίσαν να ασχολούνται με τις μαλακίες. Ε, ναι. ναι, τι, τι, τι φάση ακριβώς, δηλαδή... Καλά, μη σου κάνει εντύπωση. Εδώ ξέρουμε και έναν πάρα πολύ γνωστό <χω> gamer ο οποίος το έχει γυρίσει στο alt-right παπαγαλάκι γιατί τράβηξε κόσμο έτσι και έγινε ξαφνικά διάσημος. Ο, θεοί. ο <laughs> θεοί. Ονόματα δεν λέμε, είναι... υπολείψει δεν δίγουμε δε Είναι, να σου πω, είναι, είναι κρίμα να αρχίσω τα ζάναξα από την Τετάρτη, όχι. Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι και εγώ το τσούριασα λίγο που τον σκέφτηκα, οπότε πάμε όχι. παρακάτω. Να σας πω εγώ, εγώ τι είδα. Να μας πεις τι έκανες, αγόρι μου, έλα, πάμε. Να σας πω εγώ τι έκανα. Λοιπόν, εγώ είδα πάλι μερικά θριλεράκια έτσι ωραία, Είδα επιτέλους το Terry Fire, το πρώτο του 2016, το οποίο είναι, μας είχε γράψει και δεν θυμάμαι ο Αντώνης μας το είχε γράψει στα, στα comments, κάποιος μας είχε γράψει στα comments ότι φεύγανε από την αίθουσα οι μη γιατί δεν το βλέπουν και 3. τα λοιπά. Yeah. Στο τρία βασικά, αλλά από το ένα ξεκίνησε όλη αυτή, όλο αυτό το hype γύρω από το Terrifier. Τέλο πάντων, Μπούρδε, μια μαλακίτσα και μισή είναι. Ένα απλό θριλεράκι του Σωρού για να περνάει η ώρα, τίποτα το ιδιαίτερο. Ε, είδα ένα φανταστικό το in violent nature το οποίο είναι επί της ουσίας βλέπεις ένα κλασικό τύπου Friday the 13th ή Halloween ή οτιδήποτε ξερισμένα ένα serial killer που πηγαίνει αργά, περπατάει αργά και σκοτώνει, θερίζει κόσμο αλλά το βλέπεις από το point of view του, του serial killer του ίδιου δεν, δεν ακολουθεί δηλαδή του πρωταγωνιστέ, ακολουθεί τον serial killer. Αυτό είναι ο πρωταγωνιστή. Δεν ήταν... καταφέρνουν να είναι τόσο γρήγοροι ενώ περπατάνε αργά. Δεν είναι γρήγοροι. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το ότι ο άλλο επειδή βιάζεται, σκοντάφτει. Στην κυριολεξία, επειδή βιάζονται, κάνουν κινήσεις οι οποίες δεν, δεν στέκουν και με αυτόν τον τρόπο δεν προλαβαίνουν να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν και τους προλαβαίνει ο άλλος, πούμε. Κάπως έτσι το, το δικαιολογεί το πράγμα. Okay. Εντάξει, μαλακίε τώρα, δεν τώρα λογική εξήγηση. Κάτι, κάτι σκέφτηκαν εκεί πέρα για να το δείξουν. Και, και τι άλλο, είδα, είδα, και το σκίνα Μαρίνκ, το οποίο είναι ένα περσινό θρυλεράκι, το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ ντόρο πέρσι. Ε, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο σαν concept, βασίζεται στην ιδέα του ότι ρε παιδί που πολύ όταν ήμασταν μικρότεροι ιδίω, δεν είχαμε μια αγωνία, ένα άγχος, μη μας πιάσει το βράδυ το τσίσο μας και σηκωθούμε να πάμε στην τουαλέτα και ξέρω εγώ βγει ο μπαμπούλας από πουθενά. Όχι. Αυτό Το, το Όχι. don't look under your bed και κάτι τέτοια. Όχι. Όχι, Όχι. είσαστε βαρβάτιε, εσεί δεν μέρα, μέρα <laughs> μέσα στο δάσο. <laughs> δεν είχε κάτι παραπάνω. άμα, Αλλά... <laughs> Άμα έβλεπε ή άκουες κάτι, καταλάβαινε ότι υπάρχει κίνδυνο. Όχι. Okay. στο Μαρνάβα. Ήσασταν εξοικειωμένοι. Επίση, τα, παράθυρα είχαν κάγκελα. <laughs> όλα. Στα, στο χώρο που βρίσκομαι, συνήθω το τρομακτικότερο πράγμα είμαι εγώ. Καλά, εντάξει τώρα. Ε, μόνο, yeah. μόνο, για γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε Αλλά τέλος πάντων θα ολοκληρώσω τη σκέψη μου Το συγκεκριμένο έργο βασίζεται σε αυτό το insight τέλος πάντων Του, του φόβου του μικρού παιδιού με το σκοτάδι Και είναι όλο γυρισμένο μέσα σε ένα σπίτι Όπου επί της ουσίας δύο πιτσιρίκια ε, εξαφανίζονται οι γονείς τους Αρχίζουν να εξαφανίζονται οι πόρτες και τα παράθυρα από το σπίτι κτλ είναι ωραίο σαν κόνσεπτ, θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν ταινία. Είναι 90 λεπτά, αν από αυτά τα 90 λεπτά κόψουμε τα 85 περίπου, θα βγει μια πολύ ωραία μικρού μήκου ταινία που έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κατά τα άλλα βλέπαμε τα σοβατεπιά και τι τσιμετοκονίε του σπιτιού για κάνα μισάωρο κάθε φορά και βαρέθηκα τη ζωή μου. Μάλλον ο σοφοθέτη ήταν αρχιτέκτονα. Πάρα πολύ πιθανό. Έτσι όπω ήταν γυρισμένο, πάρα πολύ πιθανό. Ε, Επίση ολοκλήρωσα το Slow Horses. Τι που... μου και εσύ ναι, το είδε αυτό. Ναι, δεν έχω δει την τελευταία σεζόν. Α, δεν την, την είδε. Θα... Ε, εντάξει, ίσω και η καλύτερη μέχρι στιγμή. Είναι, είναι συγκλονιστική σειρά, παιδιά, το Slow Horses. Δηλαδή, όποιο του αρέσουν τα detective, detective έτσι, σειρέ αστυνομικά. Με, αστυνομικά, με λίγο χιούμορ, είναι καταπληκτικό πράγμα. Είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτή Πόσες είναι η καλύτερη εσύ... σεζόν. Πόση σεζόν? Τέσσερι, αλλά βγαίνουν δύο κάθε χρονιά. Γιατί είναι έξι επεισόδια κάθε ah. σεζόν. Α, okay. Είναι, είναι μικρέ. Όχι, όχι. Θα έχουν ανακοινωθεί ότι θα βγει και πέμπτη και έκτη και θα δούμε. Βασίζεται σε σειρά βιβλίων, οπότε είναι ψηλό, έχει, είναι ανεξάντλητο το, okay. το περιεχόμενο. Θυμήσου να μου την ξαναπείς όταν, όταν ολοκληρωθεί. Να θυμάσαι σιγά τα άλογα. Δε, δεν χρειάζεται, ξέρεις τι, είναι πολύ ανεξάρτητη η κάθε σεζόν. Δηλαδή έχει μια ολοκληρωμένη ιστορία η κάθε σεζόν απλά οι χαρακτήρες συνεχίζουν με κάποια πραγματάκια και στις επόμενες οπότε Α, δεν okay. είναι δεν αναγκαίο να το δεις όλο μαζί, δεν θα χάσεις κάτι να μην θυμάσαι τι έγινε την περασμένη φορά Όχι, είναι ο, βλέπετε. Ο μόνος, ο μόνος λόγος που το λέω και ο λόγος ο οποίος όσες σειράς έχω δει, τι έχω δει αφού έχουν ολοκληρωθεί είναι γιατί όταν ξεκινάω μια σειρά, θεωρώ ο commitment. Commitment και από μένα, αλλά και από πλευρά παραγωγή. Το να μου κόψουν μια σειρά στη μέση είναι για μένα πώς το λένε, επαρκής αιτία για να μπούμε μολότοφ στο, στο στούντιο παραγωγής. Έλα, δεν δηλαδή. έχει ιδιαίτερα τέτοιο θέμα αυτή. Okay. Ναι, μπορείς άμα θέλεις να ξεκινήσεις να βλέπεις το My Name is Earl. Που έχει τελειώσει Αυτό τελειώσει. ακουστά η... το έχω. Το ξέρω, γιατί δεν υπάρχει ποτέ το τελευταίο επεισόδιο. Δεν γυρίστηκε ποτέ. Σαν το ρετυρέ δηλαδή ναι. Απλά εκεί πέρα πε, περιμένεις περιμένει να δεις τι θα γίνει. αυτό είναι, με αυτό που ήταν, είναι αυτό αυτό που ήταν Ιησούς Χριστό. Όχι, ήταν με αυτό που ήταν Κάρμα. Με το Κάρμα. Ήταν, είναι ψιλοπαλιά σειρά από τότε, την εποχή του Διόφη, έτσι. Αν θυμάμαι καλά. Είναι ή όχι. Παλιά σειρά από την εποχή του My name is Chuck. Δεν το ξέρω, παιδιά, sorry. Παλιέ Μα... Δεν λέγονταν My name is Chakras και το Τσάκ λεγόταν. Αυτό με το τέτοιο δέλε, με τον, ναι, τον τύπο ναι, που ναι, ναι, δούλευε ναι, ναι, IT και ναι, τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. που είχε ναι. πάρει τη μυστική δύναμη. Ναι, Ο ναι. Ένα τσιπάκι που του είχαν βάλει στο και προεφητικό. Προεφητική ήταν η ασύρα τα και αυτή. Μίλησε για το AI πριν μιλήσει κανένα άλλο για το AI. Αυτά είναι. Ε... πριν τον Elon Musk. Ε... Πριν τους τους του αδερφού Βατσόφσκι. Τι αδερφέ Τα αδέρφια, τα <laughs> Ε, Μας τι άλλο είδα. είδα, είδα το disclaimer το οποίο είναι Α, η, η, η σειρά όχι, είναι η σειρά που έφτιαξε ο Κουαρόν, είναι πολύ βαρετό ενώ θα μπορούσε να είναι φανταστικό, δηλαδή και αυτό έχει ένα πολύ ωρα... μια πολύ ωραία ιδέα από πίσω ε, έχει ίσως τη συγκλονιστικότερη σκηνή σεξ που έχω δει ποτέ σε σειρά που δεν ήταν τσόντα είναι... έχει μια σκηνή σεξ παιδιά που είναι καταπληκτική, δηλαδή πάρα πολύ καλή Υπάρχει δηλαδή σειρά τσόντα ε, εντάξει, δεν θα υπάρχει. Τι Τώρα ξέρω, δεν μου έρχεται top of mind, αλλά σίγουρα Αυτό. υπάρχουν. Teens with teach. Αυτό είναι sequels, δεν είναι τσόντα. Ναι, ε, δεν έχει, είναι έχου, σειρά. Έχουν βγει <laughs> 150 sequels σε τέτοιο βαθμό που είναι όσα τα <laughs> είπε του Game of Thrones. <laughs> πρέπει να, να γράφει season 1. Α, να ορίστε. Η, η, η πρώτη σε σεζόν του Game of Thrones. Έπεσε με τη Σέσουλα. Δεν ξέρω, δεν έχω the Game of Thrones. Έπαιζε, ε, ναι, έπαιζε, έπαιζε. Ειδικά τη πρώτη σεζόν έφευγε δεκάλεπτο δηλαδή. Ήταν too much να περάσει για να μην παίξει, να μην βυζάκι στην, 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 οθόνη. Δεν ε, ήταν Game of Thrones, δηλαδή έλεγε βλέπω κάτι άλλο. Επίση Game of Thrones, παιδιά, πρώτο επεισόδιο, πρώτη σεζόν, πηδιούνται αδερφό με αδερφή. Συγγνώμη δηλαδή. Είναι δύο αδέρφια εκεί πέρα και κάνουν ασυδοσίε. Το πρώτο πράγμα που βλέπει. Δεν έχουμε και τα χαρτιά του, για να ξέρουμε. <laughs> ε, μάθαμε ε, αλλά... μετά. Εντάξει. Έτερον, εκάτερον. Τέλο πάντων, αυτά με το Ωραία. disclaimer. Ωραίο, το, ωραίο βλακία το disclaimer, αλλά αξίζει να το δείτε μόνο, μόνο για, αυτό, για το τέταρτο <σομίως> επεισόδιο. <σομίως> Ωραία, Έκα, <έ>, Έκανε disclaimer. <σομίως> <σομίως> έκανα disclaimer, ναι. <σομίως> δείχνει τσόντα. Δεν είναι τσόντα, δεν, δεν δείχνει κάτι φοβερό. Απλά <σομίως> είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο αυτό το πράγμα που δείχνει. Είναι, ρε παιδί μου, πώ να το πω, χωρί να βάλουμε μπίπ, Καβλαδερό. Να εντάξει. το πω έτσι. Εντάξει, είναι ανεβαστικό. Είναι, είναι... ανεβαστικό, είναι, ναι. Είναι Είναι, Τετάρτη, Σου... σήμερα τρώμε καβλαδερά, αύριο καυλόσπρια Ναι, αυτό, <laughs> είναι, είναι τέτοιο πράγμα, είναι τέτοιο πράγμα. Ε, και από παιχνίδια έπαιξα Alien Hill 2 εντάξει, είναι, έχουν κάνει φοβερή δουλειά με αυτό το παιχνίδι έτσι. είναι πάρα πολύ ωραίο το remake πάρα πολύ ωραίο αξίζει τον κόπο όποιος του αρέσει είναι τα χώρο όχι απλά του αρέσει το Silent Hill να το παίξω οπωσδήποτε και κοντεύω να τερματίσω και το Indica που είναι ένα μικρό ε, όχι ακριβώς χωροράκι αλλά τέτοιο στυλ παιχνίδι με, μια, με πρωταγωνίστρια μια ε, καλόγρια η οποία Α, ναι. ακούει φωνές ακούει το διάβολο τέλο πάντων και την επηρεάζει Έχω δει αρκετά καλά λόγια γι' αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι μικρό. Πρέπει να ειναι τρία mm. 4 τρίωρο-τετράωρο όλο μαζί. Ε, είμαι σχεδόν κοντά στο τέλο. Δηλαδή, μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα το έχω τελειώσει. Ε, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Okay. Και καλοφτιαγμένο. Πολύ. Δεν το περιμένει δηλαδή να είναι τόσο καλοφτιαγμένο. Okay. Ε, και έπαιξα και μπαλάτρο. Παιδιά, έχετε παίξει μπαλάτρο. Με έχει ζαλήσει ο Νότ, κάποια στιγμή θα το κάνω. Αλλά... Ε, ε, είναι είναι addictive, addictive σε βαθμό ιδέα. Παίζει να είναι και το game of the year μου. Δηλαδή στο τέλο του it, χρόνου it, που θα it, κάνουμε it, τέτοιο. Ε, παντού υπάρχει. Και στο iPad υπάρχει Πόσα, και στο με το το Switch. Το πω, με το πω. Τίποτα, ρε. 8 ευρώ, ξέρω, 7 ευρώ, κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει. Όχι, τίποτα. τίποτα είναι 0 Δεν είναι 0 αλλά δεν έχει in app purchases, Δεν έχει τίποτα. Είναι ό,τι ε... παίζει. Έχω δει βίντεο από το πώ παίζεται το παιχνίδι και είναι. Πανέξυπνο Τίποτα. Πανέξυπνο. Είναι επί τη ουσία πόκερ, αλλά έχει έναν μηχανισμό στον οποίο σου βάζει power-ups τέλο πάντων όταν παίζει πόκερ και σου βάζει επί της ουσίας, να, να επιτύχει κάποιου συγκεκριμένου σκοπού για να προχωρήσει παρακάτω. Κάποιους συγκεκριμένου στόχου, συγγνώμη, για να προχωρήσει παρακάτω. Και είναι παιδιά απίστευτα addictive. Ε, καθόμουν την άλλη φορά, το ξεκίνησα στο iPad για λίγο και πρέπει να πήγε 3,5 ώρα το πρωί για να, για να, το, να το βάλω κάτω. Ήτανε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αντίο ζωή το παιχνίδι. Εξαιρετικό. Σου λέω, έχει, μα, μου έχει πει τα καλύτερα γι' αυτό ο Νότης. Κάθε φορά που μιλάμε είναι σε φάση Apex έπαιξ μπαλάτρο, έπαιξε μπαλάτρο. Όχι, όχι, να το δοκιμάσετε. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σα αρέσει. Είναι πάρα πολύ. Δεν σκοτώνεις κανέναν ναι, ετοίμο, δεν έχει χειρομοβίδε. Αλλά κάτι. δεν ανατινάει κάτι. Ανατινάει την μπάγκα στον αέρα, κερδίζοντα το πόκερ. Επίση, ξέρω, έπαιξα και σύφου. Πώ το θυμήθηκε το σύφου, Ήταν στο γκέιμπα, το βάλανε και το κατέβασα να δω πώ είναι. Α, ωραία. Okay. Ωραίο και είναι, ναι. Ένα... Πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο παιχνίδι. Πολύ ωραία κίνηση επίση. Γίνεται λίγο δύσκολο. Εγώ θυμάμαι ότι το παράτσα γιατί κάποια στιγμή μου βγάλει την Παναγία και δεν μπορείς να ασχοληθώ ε, άλλο. Γιατί είναι δύσκολο. <laughs> <laughs> ναι, είναι δύσκολο. Ε, ναι. Είμαστε Καλές στην ηλικία. Πολύ... Έχει, ναι. έχει πολύ ξυπνό ε, τρόπο που χάνει. Αυτό δηλαδή που είναι game over. Ότι απλά σου προσθέτει χρόνια στην ηλικία. Σου προσθέτει... ναι. Φοβερό. Όχι, πολύ, είναι πολύ ωραίο. Απλά αυτό είναι ότι είμαστε σε μια ηλικία πλέον που μα προσθέτει χρόνια κάθε φορά που χάνουμε και σε εμά. Προσπαθώντα προσπαθώντας, προσπαθώντας <laughs> να, <laughs> να <laughs> κερδίσουμε και το παράτησα κάπου στη μέση γιατί λέω δεν θα γεράσω πολύ άσχημα. Μου άρεσε. Ωραίο 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 Και Revenge of Shredder, πώ λέγεται. Shredder's Revenge. Τα... <laughs> 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 Χελουνονιτζάκια, ε. Ωραίο <laughs> λένε είναι αυτό. Πλάκα, έχει, αρκεί, ωραία, ωραία θα σου λέω. Κουλ, έβγαινε. Ευχαριστώ. Ας ε, ε, Πέτρο. Εγώ κοίτα να δεις, εγώ κατάφερα να τελειώσω ένα βιβλίο που διάβαζα, το Who Hunts the Whale, γιατί έχω, έχω ήδη ξεκινήσει, σήμερα μάλιστα, το καινούργιο του Schreier. Ε, το Who Hunts the Whale ε, είναι ένα βιβλίο, σας είχα μιλήσει νομίζω και αυτό, ήταν μόλις το είχα ξεκινήσει. Ένα φανταστικό μυθιστόρημα που ας πούμε ότι καυτηριάζει τις συνθήκες ε, που επικρατούν στη βιομηχανία του γκέιμι. Ε, είχα πολλά χρόνια να διαβάσω κακό βιβλίο. Ε, και δεν το λέω συχνά, είναι πολύ σπάνιο να πέσω σε βιβλίο, ειδικά μυθιστόρημα, το οποίο να πω ότι όχι απλά δεν είναι καλό, όχι απλά δεν ήταν έτσι και έτσι, αλλά ήταν κακό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά το διάβασα μέχρι τέλους γιατί ήθελα να έχω ολοκληρωμένη άποψη γι' αυτό. Το διαβάζεις τρία επεισόδια τώρα αυτό. Τώρα αποφάσισες ότι είναι κακό. Ε, ναι, γιατί στα πρώτα δύο είχα, διαβα... είχα φτάσει ουσιαστικά στο... Είχα... Ήμουνα στο ένα τέταρτο, κάπου εκεί γύρω. Ε, επειδή είχα ταξίδι ε, την προηγούμενη εβδομάδα και επειδή πέρασα αρκετέ ώρες σε αεροπλάνο και τρένο και δεν συνηθίζω να κάνω δουλειά ή να είμαι στο social... Τι συγκεκριμένε περιπτώσει, ε, ασχολήθηκα με το βιβλίο και το τελείωσα. Οπότε έβγαλα πολύ μεγαλύτερο μέρο του από ό,τι είχα βγάλει στο παρελθόν. Και ναι, δεν. Κάποια στιγμή θα, 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 θα γράψω δύο λογάκια γι' αυτό στο, στο blog μου. Αλλά α πούμε ρε παιδί μου, ότι είναι κα, μέσα στην υπερβολή, μέσα στην κακή υπερβολή. Ε, με αποτέλεσμα ακόμα και αν θέλει να στυλιτεύσει κάποιες πρακτικές που επικρατούν στη βιομηχανία να το κάνει με τόσο άσχημο τρόπο που εν τέλει δεν περνάει κανένα μήνυμα. Δηλαδή, ε, τι να πω, τα βιβλία του Schreier, τα δύο πρώτα βιβλία του Σράιερ που μιλούν, που αναφέρονται σε, σε ιστορίες ανάπτυξης video games ε, με πίξελ, δάκρυα και υδρότα, όπως, ε, όπως είναι και ο τίτλος του ενός εκ των δύο βιβλίων, είναι που δίνουν σε κάποιον που δεν έχει την παραμικρή αίσθηση, την παραμικρή σχέση με τη βιομηχανία, μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα των όσων συμβαίνουν σε αυτά. Το συγκεκριμένο είναι τόσο υπερβολικό που, που καταλήγει να είναι σάχλα. Οπότε, δεν είναι το ράιρ αυτό, είναι Όχι, άλλο έτσι. Είναι άσχετο εντελώς. Ναι, ναι. Και φαίνεται γιατί, γιατί είναι γραμμένο από δύο τύπησε που δεν έχουν καμία σχέση με τη βιομηχανία. Η μία έχει κάνει μια δεκαριά επαγγέλματα, ποτέ νομίζω δεν έχει ασχοληθεί με το game design. Η άλλη ε, έχει γράψει για video games σε διάφορα μέσα, επίσης δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το game design. Οπότε ουσιαστικά λένε μια ιστορία ε, έτσι όπως την έχουν βιώσει, το βιώσει σε πολλές αγωγικά, από, από τα δικά τους ας πούμε μετερίζια, τέλος πάντων. Ε, σε video games τώρα, είστε έτοιμοι να ακούσετε video games που δεν θα έχετε ξανακούσει ποτέ, Όχι. Ωραία, εγώ θα τα πω. Λοιπόν, έπαιξα το Bendy and the Ink Machine. Σα είχα μιλήσει γι' αυτό επίση σε προηγούμενο επεισόδιο. Κάτι έτσι, θυμάμαι, ναι. ναι. Είναι, είναι λίγο σοκτομπερό κατάσταση. Αυτό και το Charles θυμάμαι. Ναι, μπράβο. Φύλ αυτό φύλ δεν φύλ το είχα Δεν έχω φύλ βρει φύλ το, το κουράγιο. Φύλ. Bendy and the Ink Machine, παιδιά, first person. Ε, αρκετά έτσι, τρομακτικό. Ε, με, με jump scares εννοώ τρομακτικό, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Ε, έπαιξα το Girlfriend from Hell. Ωραίο ε, αυτό ακούγεται. Ε, ναι, μπα όχι. Επίσης κακό παιχνίδι. Δηλαδή έσχος. Ε, έπαιξα το Tron Identity. Το, 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 το θυμάστε το franchise το, το Tron. Ναι βέβαια. Λοιπόν, ναι. Ε, η Disney έδωσε δικαιώματα σε έναν τύπο τον Mike Bithell να, που είναι μέγιστο φαν τη σειρά να στήσει ένα παιχνίδι με το στούντιό του. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ μικρό. Όλα αυτά που σα λέω γενικώ είναι πολύ μικρά. Μιλάμε για παιχνίδια που κρατάνε max 4-5 ώρε. Το Tron Identity νομίζω το έβγαλα. Ε, σε πόσο το έβγαλα, σε 2 ώρε, σε 2,5 ώρε. Όσο το Call of Duty περίπου. Ναι, κάπου εκεί γύρω. Mm -hmm. πάρα, πάρα, πολύ ωραίο, visual novel. Ε, έπαιξα επίση το, το Henchman Story. Ε, δεν θυμάμαι τώρα αν αυτά τα είχα αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο, αλλά. What the oh, όχι, δεν το έχει πει. Το henchman Story είναι επίση visual novel φάση ε, που παίζει το ρόλο ενό τύπου που είναι στο προσωπικό ε, ενό υπερήρωα. Τέλο ah, πάντων. Α, ναι, ρε υπερήρωμα. το έχει πει, πει αυτό. Το είχα τελειώσει αυτό και επίση Είχα ασχοληθεί και με το Coffee Noir το παιχνίδι που είναι εξομοιωτή κουλικάριου ουσιαστικά. Δηλαδή, έχει έναν τύπο που είναι detective, αλλά για να λύσει μια υπόθεση πρέπει να τρέξει και μια εταιρεία. Παραγωγή slash διανομή καφέ. Α, ε, μάλιστα. λογική, αλλά τέλο πάντων. Οπότε, ναι, και τι πιο με, λογικό, α... άλλωστε, δηλαδή, πραγματικά. Ναι, ναι, as you do. Ε, οπότε, ναι, ασχολήθηκα με όλα αυτά τα μικρά παιχνιδάκια, κυρίω για να γεμίσω το χρόνο μου, γιατί δεν είχα πάρα πολύ έτσι, ελεύθερο χρόνο αυτέ τι μέρε. Ε, και τώρα έχω πέσει με τα μούτρα στο ε, Life Strange το 2. Αυτά. Α, θα μα μιλήσει γι' αυτό στο επόμενο επεισόδιο, λοιπόν. Αν το έχω κοτα... ε, στο επόμενο, μάλλον όχι. Δεν νομίζω να έχω προλαβαίνω να τερματίσω. Αν εντάξει, ναι, παιδί 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 θα, δεν θα σε. Θα λείπει το επόμενο. Θα, θα αφιερωθώ, παιδιά, στο τέτοιο. Θα αφιερωθώ στο Call of Duty. Έτσι. Είναι ώρε, έτσι δεν είναι. <laughs> ναι, όχι, ναι. Εντάξει, είναι τουλάχιστον τρει ώρε να φάσει εκεί πέρα. Ε, γι' αυτό, είδε. Ε, θα παίξει και τα zombies όμω. Έχει και ζόμπι. Ναι, θα, <laughs> θα παίξει και online. Ζόμπις, ε, αυτό ναι αυτή τη δουλειά κάνουμε, λες και με 15 χρονών <laughs> Λοιπόν, οκ, okay, δεν μου λέτε ε, να... μια και το επεισόδιο αυτό έτσι βγαίνει στο, στο, στον αέρα ε, Στις 31 Οκτωβρίου Την ημέρα που όλος ο ελληνισμός και όχι μόνο γιορτάζει το Halloween ε, Και εμεί δηλαδή, το γιορτάσαμε εξινά. ολόκληρο τον Οκτώβριο με τα επεισόδια σ' Οκτώβριο, Βέβαια. όπως και αυτό εδώ Είμαστε Ακριβώς. σαν τον το Black Friday Οπότε από την Παρασκευή μπορούμε να ξεκινήσουμε μήνα Black Friday Και αυτό γίνεται ναι, Black Κοίταξε. Black Ops, Black Ops 6 την, yeah, την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Black Ops ε, οπότε τι θα λέγατε έτσι, να μιλήσουμε για το, για το πώς περνά ο καθένας μας την ιερή περίοδο του Halloween. Θα τι λέγαμε πολύ Halloween, ωραία εσέτη. ιδέα. Συγχαρητήρια σε όποιον τη σκέφτηκε. Δεν <laughs> παιδιά, παιδιά, μου ήρθε αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Δηλαδή, το Reddit, ε, εγώ, πίτσι. εγώ, ο ίδιος, μόνος μου, Συ συγχαρητήρια, τώρα. αλλά θα έλεγα πριν μπούμε γι' αυτό ναι. να μοιράσουμε παιχνιδάκια στο λαό. Να έχεις δώσουμε στους, να... Έχεις, στους έχεις να δώσει. Έχω παιχνίδια να δώσω, παιδιά. Δεν μου λε, λες. είναι και σχετικά με Οκτώμπερ. Έτσι είναι, είναι σχετικά με Οκτώβερ Είναι σχετικά με οκτώμπερ. οκτώμπερ. Είναι σχετικά, Έλα, μες ρε, οκτώμπερ. Είναι σχετικά με Οκτώμπερ. Ω άλλο Άγιο Βασίλη, πώ λεγόταν αυτό στο Nightmare Before Christmas που ήταν του Halloween και ήταν αντίπαλο με τον Άγιο Βασίλη. Ο σκελετό. Ο σκελετό μου, πώ λεγόταν τώρα, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλο πάντων, έρχομαι και εγώ να δώσω δώρα στον κόσμο, στο λαό. Ε, επειδή είμαι λίγο μπουκωμένο, θε να πει εσύ τον πρώτο κωδικό. Ω, oh, ναι. Να, oh. τον πεις, να, να το πεις, ή να τον πει ο Τίμο για αλλαγή. Όχι, θα, θα τον πει, το ο Τίμο, εγώ έχω πει. Θα τον πει ο Τίμο για oh, αλλαγή, ναι. Σίλε, δεν θα τον καταλάβουν ποτέ και αυτό θα είναι το καλύτερο. Ε, ναι, δεν πειράζει. Θα ψάχνουν, θα παλεύουν μια εβδομάδα μέχρι να βρουν τον επόμενο. Ωραία, λοιπόν, ο κωδικός που θα δώσουμε είναι ο BG82 6R9G HD, όπως λέμε, Δημήτρης, 3L. Λ, μ' αρέσει το λ. λ. <laughs> Αυτός είναι, είναι παιδιά κωδική για dawn αυτοί. Τον ένα ναι. κωδικό θα τον δώσουμε από εδώ όπω τον έδωσε τώρα ο Τίμος. Ε, όπως όπως προλάβει πρώτος τον εξαργύρωσε στο PSN Store. Ε, τον άλλο κωδικό, επειδή ανοίξαμε ναι. Instagram όπως είπαμε στην αρχή, θα τον δώσουμε από το Instagram μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε, μας ακούτε Πέμπτη Παρασκευή μπαίνετε όλοι στο instagram μας παιδιά της πίστας ε, παπάκι παιδιά της πίστας δηλαδή ε, μας ακολουθείτε κτλ και, και θα τον βάλουμε σαν story ε, μέσα στο Σαββατοκύριακο αργά προς Κυριακή θα κοιτάξω να το να το βάλουμε έτσι ώστε να έχουν όσο γίνεται περισσότεροι και όποιος προλάβει Α, πρώτος τον πώς ε, να το βάλεις και Τετάρτη αφού Πέμπτη βγαίνουμε ναι. Τι Τετάρτη, ρε. Α, την Τετάρτη. Όχι, τετά <χω> όχι μόνο εντάξει. Ε, όχι, εντάξει, είπαμε. Θα του το βάλουμε να το Σαββατοκύριακο. Το ε. Θα το βάλουμε το Σαββατοκύριακο. Να του το βάλει, κοίταξε, άμα του το βάλει έτσι Κυριακή. Πρωί ε, προ ακού, Ακούστηκε κάπω αυτό. Βάλτο το. Θα σε ευγνωμονούν γιατί θα Πρόσεξε, αν του το βάλει πρωί προ μεσημέρι Κυριακή, θα το παίξουν την ίδια μέρα. Πώ. Και ο Πέτρο θα βλέπει τρενάκια. Λοιπόν, παιδιά. Δε, 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 συγγνώμη, δεν σα είπα. Σα είπα και το τι έπαιξα, τι διάβασα. Δεν σα είπα πού ήμουνα. Α, δεν μα είπε πού ήσουν, α, όχι. Α, βέβαια, δεν ξέρουμε. να μάθετε Όχι, καθόλου όμω. Δεν, δεν ψοφάτε να σα πω λεπτομέρειε. Όχι. Δηλαδή, θέλουμε α, α, το ακριβώ ανάποδο από το να μην μα πει τίποτα για αυτή την έκθεση με τρενάκια στο Αμβούργο. Δεν είναι έκθεση. Είναι, είναι χώρο λατρεία. Πα. Έκατσα, παιδιά, 8 ώρε και θα μπορούσα να κάτσω περισσότερε. Απλά έφυγα από εκεί 12-12 και κάτι, και είχα τρένο που έφευγε για μόναχο την επόμενη μέρα 5 παρα 5 το πρωί. Οπότε έπρεπε να πάω, α πούμε, να ρίξω έναν ύπνο και να φύγω. Αλλά είναι ένα χώρο, νομίζω, γύρω στα 1400 τετραγωνικά, ο οποίο έχει ε, μακέτε, που έλεγε για μια ψυχή, με μινιατούρες. Τρενάκια είναι κατά κύριο λόγο, αλλά υπάρχουν και άπειρα τετραγωνικά, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τρενάκια, έχουν να κάνουν με ε, μινιατούρες γενικώ. Έχει, ε, πώς τα λένε, έχει διάφορα setting, Ηνωμένε Πολιτείε, ε, Γερμανία, Ανταρκτική, μιλάμε για φοβερές καταστάσεις. Δεν μπορώ να σα περιγράψω γιατί μιλάμε, εμπειρία ζωής. Τρέλα Θα... στην ιδέα να τα πάω εκεί πέρα. Μαλάκα με ναι. πήρε ο ύπνος κατά τη διάρκεια που μιλάγες. Δεν ξέρω αν άκουσε. Άρα... Αν άκουσες κάτι γρήγορα μισό... από πίσω. Για όνομα. Με... Μιλά. Μουρεισέ... Α... Άμουση, απολύτιστη και οι δύο. <σχε> μπορούμε να κάνουμε ένα podcast μόνο για τρένα. Ε, εννοείται. Ε, καταπληκτικό θα είναι αυτό. Ε, εννοείται. Ε, ξέρω, ξέρω, θα τουλάχιστον ένα πρώην αφεντικό μου που θα εκστασιαστεί. Ε, γιατί ασχολείται και αυτό με πάρα πολύ τρένα. Να το Να το φέρουμε καλεσμένο τότε, ρε. δεν νομίζω να θέλει να έρθει, αλλά μπορούμε να φτιάξει ένα podcast και να το ονομάσει το τρενοκομείο. Καλό. Πάμε Να έρωτα. Εγώ σα είπα, πάμε από τι παπάργες εδώ. Χάουι, όταν τελειώνουμε. Έλα, Όχι οι παπάργες στο Halloween. Το Halloween είναι μία. Γιατί ρε είχε Halloween στο χωριό σου, Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα που συμβαίνουν στο Halloween. Όλοι αυτοί που μπαίνουν στα social media και άλλοι όχι, δεν είχαν έρθει να κάθεται να κράζουν αυτού που γιορτάζουν το Halloween. Παιδιά, όχι, δεν είχαμε στο χωριό μα, αλλά ζούμε πλέον σε ένα παγκόσμιο χωριό. Οπότε διάφορα πραγματάκια τα οποία συμβαίνουν στο εξωτερικό έρχονται και σε αυτή τη γαμημένη χώρα και τα υιοθετούμε Ποτέ, oh, ε, και το, και το έλατο ξέρεις. και το έλατο στη Γερμανία γεννήθηκε και ο Άγιος Βασίλης η κοκακόλα τον έφτιαξε και γενικότερα <laughs> τίποτα από όλα αυτά που γιορτάζουμε δεν ήταν ακριβώ έτσι πριν 100 χρόνια οπότε oh. για το, και, και μιλώντας για το ο έλατο θέλω να πω εδώ να δώσω τύπ ε, φοβερό πολιτιστικό τύπ στους ε, ακροατές θα μπείτε στο youtube και θα ψάξετε για το τραγούδι ο έλατο από το πλοκάμι του Καχαριά. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Ο έλατο, ο έλατο, εμένα μ' αρέσει το πεύκο. Ο πεύκο, ο πεύκο, το έλατο σου κλάνει. Και πάει λέγοντα. <laughs> ναι, παιδιά, έλα το πλοκάμι του Καχαριά, πάμε. <laughs> ο Τίμος κάτι πήγε να πει. Ε, εγώ ο έχω την, απο... την απορία, ε, ναι. αν, αν γιορτάσαμε πρώτα Black Friday ή πρώτα Halloween. Ε, φίλε, θα σου πω το εξή. Όταν ε, ουσιαστικά όταν γιορ, γιορτάστηκε, παρατηρήθηκε, δεν ξέρω πώ το κοστέ. Ναι, ναι, πάρα. στην Ελλάδα η Black Friday ήταν γιατί παλεύαμε. Ε, ήμουν στα Πάβλη τότε και είχαμε φέρει ουσιαστικά την Black Friday. Ναι, το θυμάμαι. ε, Εκεί το 13 ήμουν. μαζί με τον, με τον Φίλιππο, τον Μελισούργο και τον Νίκο, τον Βαρβαδούκα. Σκιστήκαμε. Ήταν μια νύχτα που πρακτικά κοιμήθηκα στο γραφείο την προηγούμενη Πέμπτη. Έπος? Ναι. Οπότε αυτό έγινε το 2013. Νομίζω ότι χάλουμ στην Ελλάδα είχε δει λίγο πιο πριν. Ναι, ρε, πιο Είχα, πριν είχε έρθει. Είχε, είχε έρθει πριν το 2013 και το γιορτάζαμε σε τέτοιο βαθμό. Ε, όχι όπω τώρα, γιατί βαθμό, α, σιγά σιγά αυτά γίνονται μεγάλα, ρε, παιδί μου. Τώρα επί τη ουσία όλοι λίγο πολύ γουστάρουν, αλλά στη, όταν η γενιά η δικιά μου επί τη ουσία, η ε, σημερινή δηλαδή, οι 25η, ε, ήρθαν. Ε, σπουδάσαν στο εξωτερικό και γυρίσανε πίσω, επειδή στο εξωτερικό είναι πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλο πράγμα. Στην Αγγλία που ήμουν εγώ ήταν ήταν ο κακό χαμό ε, 31 Οκτώβρη. Ε, yeah. Στην Αμερική ακόμα χειρότερα. Οπότε επί τη ουσία όλοι αυτοί που ήρθαν σιγά σιγά πίσω, επειδή ήταν, είναι ωραία γιορτή, έχει, έχει, ενδιαφέρον, είναι κάτι σαν τι απόκριε, αλλά πολύ πριν τι απόκριε και με πιο ενδιαφέρον theme, δεν είναι το άλλο μεζέ, α πούμε. Ε, Μεγάλωσε, μεγάλωσε γρήγορα. Δηλαδή, ξεκινήσαν να γίνονται τα πρώτα πάρτι εκεί στα early tens και μέσα σε μια δεκαετία επί της ουσίας, άρχισαν να το γιορτάζουν όλοι και άρχισαν να, να σκάβουν κολοκύθες και να κάνουν πράγματα. Έχι, και επίση να πούμε... Κολοκύθα. Εγώ κάθε χρόνο, δεν κατάλαβε. δεν πας παρακολουθείς καθόλου. Την έχω ανεβάσει και στο Instagram. Είναι η προσωπική <laughs> μου κολοκύθα αυτή που ανέβασα στο Instagram, παιδιά. Μας τα τσουρέκια μαλάκα. Είναι η προσωπική μου κολοκύθα την οποία την, ε, ε, την έφτιαξε βασικά η γυναίκα μου. Αλλά <laughs> shout out στην Αταλία. <laughs> <laughs> αλλά, αλλά εγώ εγώ την έσκαψα εγώ έβγαλα από μέσα το το περιεχόμενο η, εκείνη... η απορία μου η απορία μου το περιεχόμενο το το τρώτε μετά το ναι μαγειρεύτε. ναι το κάνει σούπα το κάνει σούπα πιτά okay, οκ και την κολοκύθα τι κάνετε η κολοκύθα θα καρατάει δύο μέρες μάξ μετά την πετάς γιατί σαπίζει Okay. Τι βά τίποια βάζεις τίποια. κεράκι μέσα, βάζεις κεράκι μέσα, okay. κάνεις πολύ ωραία Instagram stories, posts, TikTok, whatever και τα λοιπά. Yeah. Και μετά από δύο μέρες βλέπεις και μια ταινία με την κολοκύθα να ανάβει έτσι ώστε να μπει μέσα στην ατμόσφαιρα. Είναι you όλο know, part of the, of the whole deal ας πούμε. Φωτοβράφη. Και δύο μέρες μετά τι μετάς. Φωτογράφηση με την κολοκύθα θα να τη φορά, θα κάνει η μη Έχω κάνει φωτογράφηση, μην το γελάς καθόλου. Έχω κάνει φωτογράφηση των ανιψιών μου με την κολοκύθα θα αντί για να κρατάει την κολοκύθα στο ύψο του κεφαλιού και από κάτω να είναι εντυμένο Έχω κάνει. Χάλου είναι εγώ, φίλε μου, όχι μαλακίε. Ε, τι μου του ιδέε. Εγώ δεν είπα κάτι για ντυμένος, εγώ είπα δημένος με κολοκύθα μόνο. Στο επόμενο Halloween, εδώ θα είμαστε να είμαστε καλά, στο επόμενο Halloween θα, θα ανεβάσουμε στο group και στο Instagram και τα λοιπά, θα ανεβάσουμε στο OnlyFans. Ναι, Έτσι. θα έχουμε ανοίξει και OnlyFans μέχρι τότε, θα ανεβάσουμε τις αντίστοιχες φωτογραφίες, τη ζεράκια στα υπόλοιπα και την full, full, front, full frontal φωτογραφία στο OnlyFans. Επίσης τέλει, να πούμε τέλει. παιδιά το εξή ότι όταν δεν έχει σημασία το concept μια γιορτής, αν υπάρχει αν συνοδεύεται από κάτι φαγώσιμο, δεν έχει κανένα λόγο να μην τη γιορτάσει. Και επίση, πρόσεξε, είπε πολύ λέξη κλειδί, γιατί στο Halloween, επί τη ουσία, δεν είναι όπω τα Χριστούγεννα που πρέπει να φας γαλοπούλα, το Πάσχα πρέπει να φας αρνιά είναι και δεν είναι ξέρω είναι, είναι, όχι, τρώ ό,τι γουστάρει. Οπότε επί τη ουσία. Κοίτα, εδώ οι Ηνωμένο Βασίλειο πέσουν διάφορα έτσι, πώ το λένε, γλυκάκια, ιστορίε μαλακίε που, βγαίνουν με αφορμή το Halloween. Αλλά... Α, έχω τέτοιο αγαπημένο. Έχω τέτοιο να σα πω το Halloween έχει το εξή ωραίο όταν είχαμε τέτοια εποχή κάποτε κρύο γιατί τώρα παπάρια κρύο έχουμε σε, σε φτιάχνει ρε παιδί μου να πεις ότι θα φτιάξω ε, μια ζεστή σοκολάτα θα με κάπου ζεστά ναι, έξω, ρε, θα, ναι. θα, θα, θα έχει κρύο θα, θα φυσάει ο βοριάς που τα αρνάκια παγώνει και, και θα η κολοκυθός σου πάει πολύ ωραία η αυτή βελουτέ η φτιάχνω... κανονική βελουτέ αυτή, αυτή που φτιάχνει με την oh. κολοκύθα την χαλουγινιάτικη είναι βελουτέ και κολοκυθόπιτα επίση Μπορείς να κάνει με αυτή την κολοκύθα. Ωραία, και κολοκυθόπιτα τρώω. Δεν έχω πρόβλημα. Έμπαινα. Ε, ναι, αυτό. Το βασικότερο πράγμα που φτιάχνει με κολοκύθα είναι, ναι, είναι ναι. αυτό που φτιάχνουν τα Starbucks. Ε, ναι. Κάνουμε δωρεάν διαφήμιση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει, θα μα πληρώσουν κάποια Pump, στιγμή. Pumpkin spice latte. Αυτό. Αλλά όχι το latte. Εμένα μου αρέσει το cold brew με pumpkin spice από πάνω. Okay, okay. Είναι Ωραία, τύπου ναι. μία φορά το χρόνο θα πάρω από εκεί πέρα καφέ, γιατί γενικά δεν πίνεται το καφέ πάρα πολύ, ιδιαίτερα. Ιδίω αν έχει συνηθίσει. Απα... Αυτό είναι ο Εκεί που είχαμε τη χορηγία, φεύγει σιγά-σιγά. Ναι, αλλά άμα μα χορηγήσουν, μπορεί να πίνετε καλύτερα ο καφέ του. Δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Αν θέλει κανεί άλλο καφέ να χορηγήσει. <laughs> ναι, πέρα... τώρα άμα είναι κανένα καφέ σοβαρό που θέλει να χορηγήσει, α πούμε, να το συζητήσουμε λίγο το, το πράγμα, να να επικοινωνήσει μαζί μα. Περιμένουμε. Ή ο πατελή καφέ. Ναι, και αυτό γίνεται. Αλλά αυτό το, που... το Pumpkin Spice είναι πολύ ωραίο πράγμα. Είναι ενό. Είναι είναι, είναι. Και δηλώνει την έναρξη του φθινοπόρου κάθε φορά. Μόλι βγει το Pumpkin Spice, ξέρουμε ότι ξεκινάει το φθινοπόρο. Μέχρι και πριν τα Χριστούγεννα, όπου εκεί πέρα σταματάει το Pumpkin Spice και ξεκινάει το άλλο. Να ναι, δεν θυμάμαι υπενθυμίσουμε... πώ το λένε αυτό. Να υπενθυμίσουμε κάπου εδώ ότι ακούτε ακόμα τα παιδιά τη πίστα. Δεν έχετε αλλάξει πόρτα στην κάτι τέτοια. <laughs> και... Εντάξει, ρε, έχουν σχέση με την. Με, με, με με το πώς αισθάνεται ένας γκίκ ε, ε, ας πούμε αυτές τις μέρες γιατί εγώ oh, γενικά oh. τον Οκτώβριο τον απολαμβάνω γιατί με βάζει σε ένα τέτοιο mood με βάζει στο mood ότι θα δούμε θρυλεράκια θα παίξουμε horror games θα, δούμε, θα πε περιμένω να έρθει πάντα το Halloween για να ξαναδώ τη νύχτα με τις μάσκες Συνήθεια η νύχτα <laughs> με τις η... μάσκες η... είναι το Halloween η ταινία έτσι έτσι, έτσι με έχει μεταφραστεί mm. στα ελληνικά Ναι, συνήθως όμως οι περισσότεροι όταν μπαίνει ο Οκτώβριος περιμένουν να έρθει η 28η για να, κάνουν, να πάρουν ρεπά. ρεπά. Εντάξει, και αυτό κομμάτι του του Οκτωβρίου. είναι. Ε, ναι, ναι. <laughs> <laughs> το κομμάτι του Χάλλου γι' αυτό. <laughs> 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 Γιατί έχει πάει κανένα σας στην παρέλαση. Οπότε... Εγώ πήγα. Το ξέρεις ότι πλέον στις παρελάσει σε πολλά σχολεία ε, αγόρια κορίτσια μόνο παντελόνι. Όχι, δεν το ξέρα. Ούτε Αλλά τέτοιο, εντάξει, το δεν μου κάνει εντύπωση γιατί κάποια στιγμή είχε γίνει θέμα με τι παρελάσει και με τι φούστε και με αυτά. Οπότε λογικό μου ακούγεται να το γυρίσανε σε παντελόνια. Τέλο πάντων, μπαίνουμε σε, σε περίεργα μονοπάτια. Τώρα μην, μην ασχοληθούμε περισσότερο με τι παρελάσει. Αλλά τι λέγαμε, ναι. Οκτώβερ παιδιά, είναι μπαίνει στο mood Ξέρεις αυτό. Κάτι. Εγώ δεν είχα ποτέ, ρε παιδί μου, κάποιο ιδιαίτερο. Πώ το λένε, κάποιο τελετουργικό για το Halloween. Ξέρεις, δεν πήγαινα να πούμε όπως και εσύ να πάρω pumpkin spice, πώς για να λέγεται αυτό το πράγμα στα Starbucks. Δεν ασχολιόμουν με το να κάνω carving, πώς το λένε, κολοκύθα. Το μόνο που μπορεί να έκανα, και αυτό τα τελευταία χρόνια, που, δηλαδή ως φοιτητή που ήμουν πάλι εδώ, Ηνωμένο Βασίλειο, πιέστηκα. Αλλά τα τελευταία χρόνια συνήθω θα βάλω να δω καμιά ταινία έτσι λίγο πιο... Όχι τόσο horror, ή αν τη λες horror, horror, horror Δηλαδή, πέρσι ας πούμε, Είχα δει το, ξανά, γιατί θα να το δω χρόνια, το Hellraiser. Μόνο σου? Πιο... Ναι. Και το πρώτο, το ah. πρώτο, παιδιά. Το έβλεπες δηλαδή ή έβαζες τα χεράκια ρε. στα ματάκια? Όχι, το έβλεπα και το έβλεπα όλο και με, με χαρά. Με ευχαρίστηση, πώς το λένε. Ανόμαστε. Μπράβο, Μπράβο, Πέτρο. Το... Το Χέλ το, το μιλάω για την ταινία την πρώτη του. Ότι το είχε βγει αυτά, στα αίτη του Πάρκερ. Κλειδ Μάρκερ. Το ναι. θέμα είναι ότι το Hellraiser δεν είναι τρομακτικό, ξέρει με jumpscares και τέτοια. Ναι, σιγα τη βλακεία. Είναι, Α. ρε παιδί μου, έχει περάσει. Δηλαδή, πώ να σου το πω, ρε παιδί. Ο, δηλαδή, και Freddy Krueger βλέπω ελεύθερα έτσι. Καλά, εντάξει. Είναι ένας, ο Hellraiser είναι ένα τύπο που έχει πινέζε στο κεφάλι του. Δηλαδή, ναι. από μόνο ο του πήγε. είναι λίγο ανατριχιαστικό αυτό το πράγμα. Τώρα το ότι έχουν περάσει χρόνια από τότε και πλέον έχεις δει και αν έχεις δει πράγματα και δεν, δεν σου κάνει τόσο εντύπωση. Οκ, okay, λογικό. Ναι, οκ, okay, δεν λέω. Αλλά ξέρεις, είμαι λίγο πιο προς, Δηλαδή να κάτσω να δω thriller σαν αυτά που καθόμαστε που, σαν αυτά που κάθεσαι και βλέπεις εσύ δεν υπάρχει περίπτωση. Για κανένα λόγο. Το Hellraiser είναι σπλατεριά, φοβερή, ε, ε πώς το λένε, ε, κλασικών... Ε, διαστάσεων. Και βέβαια με το Hellraiser τρελαίνομαι, εξής, με αυτού τους ε, τους τρεις τύπους που βγαίνουν, ρε παιδί μου, τρελαίνομαι με τον τύπο με τα γυαλιά. Με τα μαύρα γυαλιά. Αυτό που είναι ο, ο τύπος που έχει να κάνει με τον ε, είναι Α, ένα ναι, ένα ναι σί... ο, ο, ο χοντρός Ο χοντρός Ναι, ναι, ναι. ναι. Ο, ο, ναι. ο οποίο είναι, δηλαδή, τον βλέπω. Πε, πεθαίνω στα γέλια. Ναι, εντάξει, είναι. Κοίτα. Άμα δει, ε, ξέρω εγώ, πιο σύγχρονε ταινίε Hellraiser ή το remake που είχε βγει πριν δύο-τρία χρόνια, είναι πιο ανατριχιαστικό. Δεν είναι καμία από αυτέ τι ταινίε δεν είναι φτιαγμένη για να φοβάσαι. Ούτε αυτά που βλέπω εγώ είναι φτιαγμένα για να φοβάσαι. Τα jump δεν τα θεωρώ. Είναι, είναι, αντίδραση του ανθρώπου. Δεν είναι, δεν είναι φόβο ναι. πραγματικό. Φόβο είναι να βλέπει ένα πράγμα και να το σκέφτεσαι το βράδυ και να μπορεί να κοιμηθεί. Δεν παίζει λένε, αυτό πλέον. Και όπω λένε για να πω κάτι σοφό, ο φόβο είναι αντίδραση. Το κουράγιο είναι απόφαση. Πω πω τι «Τα έβγαλα τα τα λεφτα μου, για σήμερα!» «Μία έρχονται χρειάζεσαι!» «Έτσι, έτσι! Και uh, να, άμα λέμε τέτοια ωραία quotes, uh. να πούμε και το πιο σημαντικό quote των ημερών που έχει πάρα πολύ κίνηση, δεν έχει κίνηση, είσαι η κίνηση!» «Εν ον <laughs> Κλείνουμε και το σημερινό <laughs> έτσι, podcast, κυρίες και κύριοι!» uh. <laughs> «Αυτό να θυμάσαι!» Special shout out επίσης μια και λέω για Hellraiser στο, τραγουδάρα τον <μι geographic> στην τραγουδάρα των Motorhead. Στην τραγουδάρα των Motorhead. Μα βγήκε και μεταλάς τώρα, Κυπρό Έλα, ρε, εσύ. Ε, Τι είναι η τραγουδάρα είναι... των Motorhead, Το Hellraiser. Α, ah, νόμιζα ότι. Ναι, οκ. Okay. Και. Τέλεια, να το πούμε. Και λέει ο άλλο, αν είναι. Έλα μου, ρε τώρα, Motorhead. Ποιο πει Motorhead. Εντάξει, είπαμε. Δεν είπα να ακούς Motorhead, το φίλε 24-7, αλλά. Εντάξει, να ακούσεις γόνο. το Ace of Spades. Ε, άκου και αυτό. Δημόπουλα, για πε μα, να προτείνει κανένα παιχνίδι, εσύ που είσαι έτσι λίγο πιο κουλτουρέ, τέλο πάντων. Ε, κανένα παιχνίδι, καμία ταινία έτσι για, για Halloween. Για, Εγώ για προτείνω κλασικά πράγματα. Τι, ανήμερα του Halloween, δηλαδή, να κάτσετε να δείτε το Halloween, την ταινία, ναι. το, τη νύχτα με τι μάσκε. Είναι για μένα το κορυφαίο θρίλερ όλων των εποχών. Είναι... Όλο το Universe είναι ωραία. Ο... Καλά, Universe το κάνανε μετά. Δεν ήταν η Universe τότε όταν ε, το φτιάξω Carpenter. Απλά είναι μια ταινία Φυράζει. που είναι καλοφτιαγμένη. Έχει συγκλονιστική μουσική. Συγκλονιστική μουσική, έτσι. Το soundtrack του Halloween είναι ανεπανάληπτο. Um. Ε... Το βάλαμε και αυτό στο, στο instagram μας όταν ποστάραμε το ποστάκι με την κολοκύθα μου θέλω να πω <laughs> ε, Και τώρα από παιχνίδια νομίζω αυτή τη στιγμή το Silent Hill 2 το remake δηλαδή Είναι ό,τι πρέπει για τη συγκεκριμένη μέρα Είναι ατμοσφαιρικότατο, είναι φρικιαστικότατο, είναι καταπληκτικό, είναι ό,τι πρέπει Τελειά. Καταπληκτικό Οπότε σκάι και τριμεράκι Θέλω να πω μαζί με τις ε, ο, Τριμεράκι με την έννοια Τι τριμερο, Μα, ναι, πέμπτη τετρα... είναι. Τετραημεράκι Ε ναι ρε παιδί μου γιατί σήμερα που ακούνε το επεισόδιο Γιατί φαντάζομαι ότι τα ακούνε το που βγαίνει Είναι Πέμπτη, είναι Halloween, Οπότε μπορείς να το κολλήσεις και λίγο παρασκευό Σαββατοκύριακο που σημαίνει παίρνει Silent Hill και σβήνεις το Halloween, Όπως πρέπει και γιορτάζει αργία, αργία. Έτσι. Και πα και κάνει και τρίκορ τρίτα, μα θέλει και είσαι ο ανώμαλο τη γειτονιά. Ακριβώ. Ο βλαμμένο, α πούμε. με κολοκίδα στο κεφάλι. Πόσο έπρεπε ήταν όμω να το κάνει αυτό, να βγει στη γειτονιά γυμνό με κολοκίδα στο κεφάλι και να πει να χτυπά πόρτε και να λε τρίκορ τρίτ. Έτσι. Αυτό. Μέχρι να βρει κάποιον με μια σκούπα σφουγγαρίστρα, να δίκανο. Κα, και να σε πάει τρένο. Και να σε πάει αυτό. Και σε πάει τρένο, ναι. Λοιπόν, και με αυτό νομίζω ότι το καλύψαμε το, το θέμα για σήμερα. Ασχοληθήκαμε όσο πρέπει με το Halloween. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματό μα στο επόμενο επεισόδιο, με Call of Duty, όπω είπαμε. Εμ, θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα όσα υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε να κάνει πράξη ο Κωνσταντίνο Δημόπουλο από αυτό εδώ το μετερίζει. Θα έχουμε κωδικό until Dawn κάποια στιγμή στο Σαββατοκύριακο. Until μάλλον dawn. στο Κυριακό. Ναι, until dawn. Until ε... τη ε, Κυριακή ή τη Δευτέρα. Δεν ξέρω, θα δω ανάλογα τη μέρα πώ θα μου ήρθε. Θα Μέχρι έχετε. Πέμπτη, κάποια στιγμή θα βγει ένα πώ. κάποια στιγμή θα βγει ένα, ένα, ένα στοράκι. Δεν θα βγει πώ. Θα βγει στοράκι που θα είναι 24 ώρε πάνω στον αέρα. Και Έτσι, θα. Όποιο προλάβει. Ακριβώ. Θυμίζουμε ότι πλέον μα βρίσκεται και στο Instagram, παιδιά τη πίστα. Ε, φυσικά είμαστε ακόμα στο Facebook, περιμένουμε ε, να μας αφήσετε τα σχόλιά σα, τι ιδέε σα, ό,τι άλλο θέλετε. Σημειώνω εδώ ότι εκτό του Spotify μα ακούτε Apple Podcasts και YouTube, στο οποίο YouTube φτάσαμε 100 subscribers. Μεγαλία. 100.000 να πει. Όχι, είμαστε στο 100 χωρίς το χιλιάδες. Χωρίς χιλιάδες. Όχι, αλλά μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα τους έχουμε πιάσει. Ε, Κοίτα, ε, μόλις, ε. μόλις το κάνουμε βίτκαστ και αρχίσουμε και βγαίνουμε εμείς ας πούμε, τα, τα παλικάρια της πίστας πλέον στην, ε, στην οθόνη, ε, εκεί θα, θα σπάσει το κουμπί. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. γι' αυτό, αυτό κάντε από τώρα subscribe, έτσι ώστε να είστε έτοιμοι Εντάξει, να πρέπει πρέπει να το Όπω κάνουν στο, στο YouTube οι YouTubers, αν αυτό το επεισόδιο πάρει 100.000 likes, θα ξεκινήσουμε podcast. Όχι, μόλι φτάσουμε του 100.000 subscribers, κατευθείαν podcast uh, yeah, Είναι, 000 είναι, 000 είναι δεσμεύσει. Εनέργη, κλάιν, ρε. Κλάιν, ρε. Και, στρέμα... και στο 1 εκατομμύριο subscribers, οι δυο του με κολοκύθα στο κεφάλι και γυμνή από κάτω. Και τα ε, χέρια στις τσέπες στο, στο ένα εκατομμύριο subscribers, παιδιά. Στο 1 ε... εκατομμύριο. Στο 1 εκατομμύριο, τρία στρέμματα στην μπάρ, θα στον καθένα. Έλα, πάμε. <laughs> εύκολα, <laughs> εύκολα. Ναι, Είναι, είναι σιγα αν... το δύσκολο. Είναι. Κλάιν. Αυτά είναι. Λοιπόν, αυτά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Φιλιά πολλά παντού. Bye.